Κυρία Ρογκάκου, το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το που συζητάμε εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 21. 31 του 2021 γνωστοποιήθηκε. 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Σε αυτό, με βάση τα συμπεράσματα, υπάρχουν ευθύνες για παράβαση καθήκοντος, επί της ουσίας σε στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ακριβώς. Για καθυστερήσεις, για. Δηλαδή, ποινικές ευθύνες δεν υπάρχει σε κανένα, δεν προκύπτουν. Ποινικές ευθύνες δεν μπορεί να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν αναζητά, δεν μπορεί να αποδώσει ποινικές ευθύνες. Αυτό είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Του εισαγγελέα. Σύμφωνοι. Οποιοδήποτε το πόρισμα, λοιπόν, λέει ότι για καθυστερήσεις απλά και μόνο στην παρακολούθηση, στις ημερομηνίες, στις συμβατικές και τέτοια. Άλλου είδους ζητήματα δεν έχει εντοπίσει στη σύμβαση αυτή. Δηλαδή, λανθασμένες επιλογές υλικών, συστημάτων, ασυμβατότητα, εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, όχι, δεν αποτυπώνεται και δεν είναι εύκολο αυτό να αποτυπωθεί. Σε οποιοδήποτε, αφήστε αυτό το πόρισμα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ελεγκτική διαδικασία που η αρχή μπορεί και οι επιθεωρητές να εφαρμόζουν αυτά. Το να πεις ότι εξυπηρετούνται, γενικά μιλάω τώρα, έτσι, επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι άλλου είδους έλεγχος και όταν κρίνεται μπορεί να πάει σε κάποιες άλλες αρμόδιες αρχές για να δούνε μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε ιδιωτικό επίπεδο. Εμείς ελέγχουμε τις ευθύνες σε επίπεδο διοίκησης. Πώς έχει διαχειριστεί μια υπόθεση η διοίκηση στο πλαίσιο των καθηκόντων της και των αρμοδιοτήτων της. Και καταλογίζει πιθανές ευθύνες σε 15... 18. 18, σε 18, που επί της ουσίας κάτι δεν τιμωρήθηκε. Στο τέλος, η κατάληξη είναι απειλάγησαν. Εκείνη που τους απέδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, στο δευτεροβάθμιο, ναι. Δηλαδή, έγινε μια έρευνα τόσο καιρό, αποδόθηκαν ευθύνες, κανείς δεν τιμωρήθηκε, απειλάγησαν, γιατί ελεγχτής και ελεγχόμενος ουσιαστικά είναι τα ίδια πρόσωπα. Ποιος θα επέβαλε τις ποινές, θα επέβαλε ο Διευθύνων Σύμβουλος, στην υπηρεσία του οποίου είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι προϊστάμενοι, διευθυντές και μια σειρά άλλη. Άρα λοιπόν, κόρακος κοράκου μάτι στο χωριό μας, λέμε, δεν βγάνει. Πρέπει να ακολουθήσουμε το πειθαρχικό δίκαιο και ό,τι αναφέρει ο κανονισμός, προκειμένου επί νήπη ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ, ό,τι αναφέρει ο κανονισμός της και ποιος ασκεί την πειθαρχική αρμοδιότητα. Δηλαδή, πολύ φασαρέ για το τίποτα. Έτσι μάλλον είναι, για, τα μάτια, είναι, μάλλον για είναι, τα μάτια του κόσμου είναι αυτές οι επιτροπές. Όπως είναι ο κανονισμός και το πειθαρχικό δίκαιο. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε υπερβάσεις. Αυτές οι επιτροπές, μάλλον για τα μάτια του κόσμου, λοιπόν, είναι αυτές οι εθνικές αρχές διαφάνειας. Επί της ουσίας. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε πάλι να εκφράσω όμως την ένστασή μου. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έκανε αυτό που έπρεπε. Μπράβο. Αναζήτησε τις πειθαρχικές ευθύνες. Το αν αθωώνονται άνθρωποι στα πειθαρχικά συμβούλια γενικότερα, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι ευθύνη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Απλώς εγώ καταγράφω ένα πλέγμα συγκεκριμένο εντός του οποίου λειτουργεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο έχει διαμορφώσει έτσι την κατάσταση ώστε. Δεν την έχει διαμορφώσει. Αυτό είναι το πειθαρχικό δίκαιο και διαδικασίες πειθαρχικού δικαίου και των προβλεπομένων από τους κανονισμούς των νομικών προσώπων. Τα ίδια πράγματα λέμε, δεν είναι λοιπόν, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Πολύ φασάρε για το τίποτα. Ένα το κατά. Αυτό ήταν, υπήρχε και υπάρχει. Αυτός είναι οι κανονισμοί του πειθαρχικού δικαίου. Αυτό είναι το δικό μας συμπέρασμα. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Δεύτερο ζήτημα. Το δικό μου συμπέρασμα. Εννοείται, δεν είπα να το προσυπογράψετε. Με βάση λοιπόν το δημοσίευμα της Καθημερινής στις 10 Οκτώβρη του 2023, μιλάει για την απαλλαγή της κυρίας Γεροντίδου. Mm-hmm. Η απαλλαγή έγινε το Μάη του 2021. Έγινε, θα σας πω. Το Μάη του 2021, με email, λέει το δημοσίευμα. Γιατί έχουμε απαντήσει στην Καθημερινή και μάλιστα και ευχαριστούμε. Γι' αυτό δημοσίευσε την απάντησή μας. Ναι. Μπορώ και να το καταθέσω. Βεβαίως. Έχει δημοσίευσει. Βεβαίως να το καταθέσει, αλλά τέλος πάντων, ναι, το Μάη του 2021. Και την απάντησή μας και ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί πράγματι σεβάστηκε την άποψή μας. Σύμφωνοι. Λέω, με την ημερομηνία υπάρχει ζήτημα Μάης 2021. Όχι. Τι εννοείται, ότι η παρέτηση της Γεροντίδου Μάη 2021 την παρετήσατε. Δεν την παρετήσαμε. Αντικαταστάθηκε. Δεν παρετήσαμε. Δεν μπορούμε να παρετήσουμε. Όχι, λέω, τη πήρατε το φάκελο. Αντικαταστήσαμε για να προχωρήσει η υπόθεση. Γιατί δεν μπορούσε. Το Μάη του 2021. Το Μάη του 2021, λοιπόν. Και ο λόγος ήταν γιατί είχε φόρτο εργασιών. Βεβαίως. Και καθυστερούσε η διερεύνηση
2,5 χρόνια τώρα που είχε Είχε και μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση, όντως, να παραδώσει. 2,5 χρόνια τώρα που είχε αναλάβει αυτή την υπόθεση να διερευνήσει. Όμως εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εφόσον δεν είχε προχωρήσει την ερευνά της, έπρεπε ουσιαστικά να ξεκινήσουν από την αρχή οι δύο καινούργιοι ελεγκτές επιθεωρητές. Και μπόρεσαν αυτοί μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών να φτιάξουν πόρισμα, να εξετάσουν τα πάντα όλα. Δηλαδή τι ήταν, βιονική. Δεν ήταν από το Μάιο και μετά. Ο κύριος Πλειωτόπουλος μόλις παρέδωσε το Δεκέμβριο του 20 μια σημαντική επίσης προκατακτική που είχε και εκείνος για τον ΟΛΠ, φέροντάς το και αυτό από το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ξεκίνησε να μελετά την υπόθεση. Γιατί σας είπα, είχε έρθει εισαγγελική παραγγελία, υπήρχε φάκελος και διάβασε την υπόθεση. Είχε ενημερωθεί πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησε, έκανε την αναζήτηση των στοιχείων τον Απρίλιο του 2021, ήρθαν τα στοιχεία, τα μελέτησαν και με την συμπλήρωση με τον κύριο Τραπεζιώτη μαζί, τον άλλο επιθεωρητή που επίσης γνωρίζει τα αντικείμενα αυτά, δούλεψαν πραγματικά αποκλειστικά για αυτήν την υπόθεση. Στην κυριολεξία όμως, δεν θέλω να το θεωρήσετε υπερβολή, νυχθημερών και στο σπίτι, σχεδόν ο άνθρωπος αντιμετώπισε και πρόβλημα υγείας, γιατί αγχώθηκαν πάρα πολύ να ολοκληρώσουν αυτήν την υπόθεση. Πάντως δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται να αλλάζουν ξαφνικά επιθεωρητές, υπεύθυνοι? Όχι. Με εντυμότητα σας το λέω, δεν είναι περίεργο. Ίσα-ίσα που γίνεται. Και σε άλλες περιπτώσεις. Σας το λέω, έχουμε κάνει πάρα πολλές τροποποιήσεις εντολών και στις υπόλοιπες μονάδες μας. Γιατί? Και για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο γιατί ίσως καθυστερούν, αλλά γιατί είχαν οι άνθρωποι χρεωθεί υποθέσεις. Δεν μιλάω πάλι για τη συγκεκριμένη, γιατί η κυρία Γεροντίδου είχε την ειδικότητα. Είχαν χρεωθεί υποθέσεις οι οποίες δεν ήταν της ειδικότητάς τους. Είχαν χρεωθεί πάρα πολλές υποθέσεις. Δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι στο φόρτο. Προσπαθήσαμε με την δημιουργία των τομέων και την εξειδίκευση που δημιουργήθηκε πλέον να γίνει ένας διαμοιρασμός και σωστή κατανομή των ελέγχων και προσπαθήσαμε πραγματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσουμε να βγει το έργο, το ελεγκτικό έργο. Και έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις και τώρα κάνουμε τροποποιήσεις για να διευκολύνουμε την ελεγκτική διαδικασία. Πάντως δεν ήταν επιθυμία της κυρίας Γεροντίδου να της πάρουν το φάκελο. Δεν το ζήτησε η ίδια, αλλά όταν βλέπεις ότι είναι κάποιες διαδικασίες αναποτελεσματικές, οφείλεις όταν έχεις αυτό που λέτε, όταν έχεις μια εποπτεία, να πεις πώς μπορεί να βγει αυτό καλύτερα, πώς μπορεί να γίνει. Οι επιθεωρητές, ξέρετε, είναι καμιά φορά πέφτουν και πολύ πάνω στο «όχι, θα το κάνω, θα το...» και περνάει ο καιρός και δεν γίνεται. Αυτό που γινόταν, σας λέω, προέρχομαι και είμαι 20 χρόνια στους ελέγχους. Λοιπόν, και λες όχι, θα το κάνω. Μα δεν γίνεται. Πρέπει αυτό να τελειώνει. Προχωράμε πλέον και σε καινούργια μοντέλα ελεγκτικής διαδικασίας. Ακόμα και το να γράφεις 300-400 σελίδες είναι αναποτελεσματικό πια. Προχωράμε σε νέα ελεγκτικά μοντέλα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Μόνο που αυτό δεν φαίνεται στην πράξη. Γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ και το πόρισμα εδώ πέρα μόνο για καθυστερήσεις. Αλλά δεν έκανε κάποια επιτυχίας έρευνα. Οι καθυστερήσεις είναι καταγεγραμμένες. Δεν χρειάζεται να κάνει ιδιαίτερη. Δεν ήταν καταγεγραμμένες. Δεν υπήρχε κανένα πόρισμα. Κανένα πόρισμα που να κρούει και να λέει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ όταν έχει μια σύμβαση που πρέπει να υλοποιηθεί σε 2 χρόνια και έχει περάσει μια δεκαετία. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτημα καθυστερήσεων. Άρα υπάρχει κάτι το οποίο είναι προφανές. Γι' αυτό αποδόθηκε, γι' αυτό αναζητήθηκαν ευθύνες. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία σοβαρή έρευνα για να αποδώσει κάτι το οποίο είναι προφανές. Μα όλοι είναι για καθυστερήσεις. Αυτό που λέτε το έχετε τώρα, γιατί πίσω υπάρχει ένα μεγάλο υποστηρικτικό υλικό και για να συνταχθεί αυτή η έκθεση είναι ένας όγκος στοιχείων. Δεν βγαίνουν έτσι αυτά τα συμπεράσματα επειδή κάπου ακούγεται ή κάτι λέει. Μιλάμε για προφανή συμπεράσματα καθυστερήσεων απλά και μόνο. Ωραία. Τίποτα λοιπόν, άλλο, κανένα άλλο. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό λοιπόν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2021 είχε την αναζήτηση ευθυνών. Δεν υπήρχε από κάποιον άλλον αυτό. Ναι, λέω, μα η έρευνα είναι πολύ επιφανειακή με βάση τα συμπεράσματα. Και είναι επιφανειακή γιατί για το μόνο που τους παραπέμπεται είναι για καθυστερήσεις. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Αυτό είναι Χωρίς να κάνεις έρευνα, βλέπεις. Το ποιος ήταν αρμόδιος για κάθε τομέα. Είναι κρίση δική σας. Τη συγκεκριμένη περίοδο. Φυσικά και δεν το δέχομαι ότι είναι επιφανειακή. Και καθυστέρησε. Έτσι.
Μα αυτό λέει, τίποτα άλλο δεν λέει. Είναι μια κρίση δική σας. Φυσικά και δεν το δέχομαι ότι είναι επιφανειακή η έρευνα των 200 σελίδων που έχουν αποτυπωθεί τα πάντα. Για τα 18 πρόσωπα. Αν ήταν επιφανειακή, δεν θα ήταν η βάση και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την τριμελή επιτροπή που συστήθηκε για τη διερεύνηση. Αν ήταν επιφανειακή, δεν θα στηρίζονταν. Θα σας πω τώρα. Και οι εισαγγελίες σε αυτή την έρευνα. Για τα 18 πρόσωπα, το μόνο λοιπόν που προκύπτει είναι καθυστερήσεις. Τίποτα άλλο. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι επιφανειακά. Ένα δεύτερον, εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από ό,τι φαίνεται έχει και ποινικές ευθύνες που καταλογίζει και σε πρόσωπα και σε υπουργούς. Είναι αρμοδιότητα, ζητάει επιστροφή χρημάτων. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Εμείς ζητήσαμε τον αρνητικό λογαριασμό και έγινε. 1,5 εκατομμύριο σχεδόν. Το οποίο δεν το εισπράχτηκε. Έχει, νομίζω ότι μας λένε ότι υλοποιήθηκε. Ότι έγινε τώρα, δεν ξέρω την συνέχεια της εισπράξης ή όχι, αλλά εμείς το ζητήσαμε. Είχαμε και για το ποσό του 1.300.000. Συμπερασματικά λοιπόν, και δεν θέλω να απασχολήσω άλλο την κυρία Ρογκάκου, το αποτέλεσμα είναι πολύ, πολύ φασαρέ για το τίποτα, κυρία Ρογκάκου. Από τη μεριά της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δική σας κρίση δεν το δέχομαι και οφείλω να βεβαίως, το επαναλαμβάνω. Βεβαίως, λέω ότι είναι συμπέρασμα δικό μας. Πολύ φασαρέ λοιπόν για το τίποτα. Διακοσμητικός ο ρόλος στη συγκεκριμένη περίπτωση και δημιουργεί πίστα ερωτηματικά η αλλαγή εν μέσω της έρευνας του επικεφαλής και μετά από 2 μήνες να ολοκληρώνεται η έρευνα. Όλο αυτό το συνοθήλευμα διαμορφώνει ερωτηματικά πολλά. Επικεφαλής δεν υπήρχε, χωρίς να παίρνουμε επικεφαλής, χωρίς είναι μαζί. Χωρίς λοιπόν να παίρνουμε ευθύνη για κανένα από τους εμπλεκόμενα πρόσωπα, γιατί ακριβώς... Και να σας πούμε ότι η κυρία Γεροντίδα αποχώρησε και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, πάλι δεν θα είχε ολοκληρωθεί το πόρισμα. Πάλι θα έμενε σε εκκρεμότητα. Λοιπόν, καλά, αυτά είναι συμπεράσματα δικά σας. Δεν είναι συμπεράσματα, για να γεγονότα. Μπορέσετε να δικαιολογήσετε μια σειρά ενέργειες τις οποίες έκανε η διοίκηση, αν ήταν σωστές ή όχι. Αυτό είναι γεγονότα. Σας μίλησα με στοιχεία για εκκρεμότητες. Έτσι, βεβαίως, με όλο το σεβασμό που έχω, γιατί βεβαίως, έχω και εξαιρετική σχέση με την κυρία Γεροντίδα. Δεν έκανα λόγο προσωπικό. Αυτό βεβαίως είναι στην κρίση του καθένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Φυσικά.